Καλησπέριζω τους πάντες και πάλι. Τελικά κατάφερα να βγάλω το επόμενο βίντεο την ίδια ημέρα. Και ξεκινάμε λοιπόν κατευθείαν χωρίς πολλά πολλά, χωρίς περιττή κουβέντα και ιστορίες μουσικής οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με μουσικά όργανα το κάνουν και προσπαθούν να μπορούν να παίξουν και όχι να θυμούνται τώρα θεωρία μουσικής κτλ. Εξάλλου, γι' αυτό υπάρχουν σπουδές στη μουσική, για όποιον θέλει πιο εξειδικευμένα. Και τώρα θα σας καθοδηγώ από το τετράδιο Παύλα βιβλίο μου, που έχω φτιάξει εδώ και πολύ καιρό, για αυτό το σκοπό, για αυτά τα βίντεο, το οποίο εμπλουτίζω συνεχώς ομολογώ, γιατί η γνώση δεν σταματά ποτέ, είτε μαθαίνεις κιθάρα, είτε σπουδάζεις δικηγόρος, είτε οτιδήποτε. Έτσι. Όπως είπα λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο, το αυτονόητο είναι να μπορείς να αγοράσεις μια κιθαρούλα. Έτσι. Αυτή είναι η κιθάρα για ενήλικες. Είναι η 4 τέταρτα. Υπάρχει 3 τέταρτα για παιδάκια, για ηλικίες δηλαδή, για φάσμα ηλικιών. Μισό λεπτό. Για κάθε φάσμα ηλικίας. Μέχρι να ενηλικιωθείς εννοούμε, έτσι. Όχι, δεν είσαι 60 και θες άλλη κιθάρα, αυτή είναι θες. Λοιπόν, τα είδη της κιθάρας. Ξεκινάμε με αυτό. Τα είδη της κιθάρας είναι διάφορα, ωστόσο εγώ θα σας πω αυτά που πιθανόν θα συναντήσετε γενικώς. Καταρχήν η κλασική κιθάρα, η ακουστική κιθάρα, η ηλεκτροακουστική, η ηλεκτροκλασική και φυσικά ηλεκτρική. Μετά έχουμε και παραλλαγές. Μισό λεπτάκι να τα βλέπω. Να τα θυμάμαι και εγώ μαζί σας. Είναι οι 12 άκορδες. Αυτά εντάξει τώρα για αρχή δεν χρειάζεται να δώσετε ιδιαίτερη σημασία. Τυπικά τα ξέρετε, να τα ξέρετε. Λοιπόν, η κλασική κιθάρα αυτή εδώ είναι ακουστική. Η κλασική κιθάρα έχει πλαστικές χορδές, είναι μαλακές δηλαδή, είναι πλαστικό, δεν είναι έτσι, τα παιδιά. Εδώ είναι μεταλλικό, δεν είναι πλαστικές. Και η ταστιέρα, το μπράτσο της ή το ξύλο, να το πω έτσι απλά να το καταλάβουμε όλοι, το ξύλο της εδώ είναι χοντρό, δεν είναι έτσι, δεν είναι στενόμακρο, όπως πάει αυτή το σχήμα της, βλέπετε. Είναι ανοιχτά εδώ και γίνεται συντόμα. Στενεύει πάνω. Η κλασική είναι όλο χοντρό, μέχρι πάνω. Επίσης, η ακουστική με την κλασική έχουν και τη διαφορά στις χορδές. Γιατί η ακουστική, όπως σας είπα, έχει μεταλλικές, όπως αυτή. Έτσι. Και η κλασική έχει πλαστικές. Είναι πιο σκληρή στο πιάσιμο της. Θεωρητικά πάντα, γιατί όταν συνηθίσει το χεράκι μας, μετά δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Τώρα, οι κιθάρες φυσικά ανήκουν στην κατηγορία των εχόρδων. Έτσι. Φαντάζομαι το ξέρετε όλοι ότι έχουν χορδές. Εξάλλου φαίνεται. Συνήθως έχουν 6. Υπάρχουν και οι 12 χορδές και τα διάφορα είδη που σας είπα πριν βασικά. Εσείς θα δουλέψετε με εξάχορδη. Η αρχάρι τουλάχιστον. Έτσι. Οι κιθάρες κατασκευάζονται και για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό το θέμα. Οι εταιρείες το έχουν καταλάβει φυσικά και επειδή είμαστε και άνθρωποι, έτσι, αριστερόχειρες και δεξιόχειρες, οι κατασκευαστικές τις βγάζουν έτσι για να μπορούν να πουλούν και τη μία και την άλλη πλευρά. Και κατά συντριπτική πλειοψηφία φυσικά κατασκευάζονται από ξύλο. Γι' αυτό και η εμφανισούλα της είναι πάντα έτσι και αλλάζει η παραλλαγή, έχει ξέρω εγώ χρώματα, σχεδία, ιστορίες. Αυτή είναι οι διαφορές, ας πούμε, το σχέδιο, ο σχεδιασμός της. Τώρα, τα μέρη της κιθάρας. Πράγματα τα οποία θεωρητικώς τα θυμόμαστε, γιατί δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα όταν παίζουμε με αυτά,
Εκτός όταν αρχίζουμε να τις αναβαθμίζουμε, να αλλάξουμε χορδές, ξέρω εγώ, να πάρουμε άλλη, εκεί τα κοιτάμε πια. Έτσι, sorry λίγο τώρα για το βίντεο. Θα το κοιτάω και εγώ ταυτόχρονα πώς φαίνεται. Δεν φαίνεται και πολύ καλά. Έχει πέσει εντελώς ο ήλιος τώρα, δεν έχω άλλο φωτισμό εδώ. Τα μέλη της κιθάρας λοιπόν. Όπως την κοιτάμε. Έτσι. Αυτό εδώ, όλο αυτό, όλο, από το άσπρο. Sorry, συγγνώμη. Από το άσπρο μέχρι εδώ λέγεται κεφαλή. Δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι εδώ πάνω, που περιλαμβάνει τα κλειδιά, τα οποία είναι τα γκρι, τα μεταλλικά, από εδώ δηλαδή, εδώ, μέχρι όλο, όλο το πάνω, λέγεται κεφαλή. Τα γκρι, τα σημαίνια, όπως θέλετε πείτε τα, είναι τα κλειδιά. Με τα κλειδιά, όπως ίσως γνωρίζετε πιο πολύ, κουρδίζουμε την κιθάρα. Γυρνώντας τα, έτσι, τα γυρνάμε αυτά και την κουρδίζεις. Της διορθώνεις τον ήχο της. Αυτό είναι το κουρδίσμα. Πάει στο σωστό τόνο, δηλαδή κάθε χορδί για να ακούγονται σωστά οι νότες. Αν δεν ακούγονται σωστά οι νότες, θα παίξεις χάλια. Ακόμη και αν τα κάνεις όλα εσύ σωστά, θα ακούγεται άσχημα γιατί δεν είναι σωστά κουρδισμένη. Έτσι. Βλέπετε και πως είναι από πίσω στο περίπου τώρα. Να έχετε μια ιδέα. Έτσι. Τα κλειδιά λοιπόν. Τα σημαίνια είναι τα κλειδιά. Αυτό εδώ, το άσπρο, λέγεται κόκαλο. Αν το παρατηρήσετε, οι χορδές με το που φεύγουν από τα κλειδιά, εδώ είναι δεμένες. Πάνω στα γκρι είναι δεμένα. Με το που φεύγουν από τα γκρι, από τα κλειδιά δηλαδή, περνάνε πρώτα-πρώτα από το κόκαλο. Θα μπορούσες να πεις ότι βασικά είναι η αρχή των πάντων για τις χορδές. Όλη η ισορροπία από εδώ. Και από εδώ ξεκινάει και η τασιέρα, μετά το ξύλο, το μπράτσο και πάνε προς τα κάτω. Εδώ είναι μέσα, είναι σφιγμένο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος του κουκάλου. Έτσι. Μετά όλο αυτό, όλο το ξύλο, όλο, μέχρι εδώ που τελειώνει, εδώ, λέγεται μπράτσο ή τασιέρα. Μπράτσο ή ταστιέρα. Να τη θυμάστε αυτή τη λέξη, θα σας χρειαστεί πολύ. Το μπράτσο λοιπόν ή ξύλο απλά, να το καταλάβετε, το ξύλο για έναν πολύ πολύ αρχάριο, να το καταλαβαίνετε όλοι. Προς όλες τις ομάδες απευθυνόμαστε, όχι μόνο σε όσους ξέρουν. Έτσι. Λέγεται και ταστιέρα διότι περιέχει τα τάστα. Τάστο στην κιθάρα λέμε το κάθε τετράγωνο. Κουτάκι βασικά. Το κάθε κουτάκι εδώ, βλέπετε τα κουτάκια, 1, 2, 3, 4 και πάει λέγοντας. Το καθένα από αυτά το λέμε τάστο. Και έχει αριθμό. Δηλαδή το πάνω πάνω είναι το πρώτο τάστο. Δεύτερο τάστο, τρίτο τάστο, τέταρτο τάστο, πέμπτο, έκτο και πάει λέγοντας. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι βαφτισμένα αυτά, κατά κάποιο τρόπο όλα. Δεν είναι τυχαίο που τα βλέπετε έτσι. Τα τάστα λοιπόν. Κάθε κουτί και τάστο. Να το θυμάσαι. Από ό,τι είπα, αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Τα άλλα τα θυμάσαι τυπικά. Αυτό όμως το θυμάσαι. Καταλάβατε γιατί σας λέω. Το έχω κάνει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Λοιπόν. Το υπόλοιπο κομμάτι, να το πούμε έτσι, της κιθάρας, δηλαδή όλο το υπόλοιπο εδώ, το ξύλο, αυτό το μεγάλο, λέγεται σώμα. Όλο μαζί. Το οποίο σώμα διαχωρίζεται σε τον μπροστά, εδώ, αυτό το μπροστά, αυτό που βλέπουμε, λέγεται καπάκι. Τα πλάγια λέγονται πλευρές, έτσι. Και το πίσω σώμα θεωρείται, στην ουσία, εννοείται.
Η τρύπα λέγεται ηχείο ή αντιηχείο. Η τρύπα δηλαδή από εκεί που ακούγεται η μουσική. Χωρίς αυτό, καταλαβαίνετε, δεν θα ακούγαμε τίποτα. Έτσι. Ηχείο ή αντιχείο. Ή απλά τρύπα. Έτσι. Πολύ απλά και όμορφα. Χωρίς περίτα λόγια. Λοιπόν. Και τέλος. Αυτό εδώ το κομμάτι. Έτσι. Όλο αυτό. Όλο όπως το βλέπετε. Λέγεται καβαλάρης. Όλο όμως. Αυτό εδώ το άσπρο, το πάνω το άσπρο, όχι τα κάτω αυτά τα κυκλάκια, αυτό λέγεται γέφυρα. Γέφυρα. Και αν το παρατηρήσετε, μοιάζει πολύ με το κόκαλο πάνω. Έτσι. Κοίτα. Βλέπεις που καταλήγει στα κυκλάκια. Από κάτω είναι δεμένες οι χορδές, όπως ήταν δεμένες και πάνω στα κλειδιά. Καταλάβατε πόσο σημαντικό ρόλο έχουν αυτές οι δύο άκρες. Όταν αλλάζουμε χορδές, αυτά χρησιμοποιούμε. Και φυσικά τα τυλίγουμε στα κλειδάκια πάνω. Έτσι, ορίστε. Γέφυρα καβαλάρης. Να πάρεις μια ιδέα. Οκ. Προς το παρόν δεν θα σου χρησιμεύσει αυτό. Θα σου χρησιμεύσουν τα κλειδιά φυσικά για το κούρκι. Οι κιθάρες λοιπόν έχουν συνήθως 19 τάστα. Αν μετρήσεις τα κουτάκια δηλαδή, θα σου βγουν 19. Αρχικά δεν χρειάζεσαι και τα 19, εντάξει. Τώρα βέβαια είναι ανάλογα σε τι κομμάτι ασχολείσαι. Άλλα κομμάτια μπορεί να χρειαστείς το πρώτο και το 15ο, άλλα κομμάτια το δεύτερο και το τρίτο. Γι' αυτό να θυμάσαι αυτό που είπα. Τη λέξη task θα σε συνοδεύει γενικώς στο ταξίδι σου με τη κιθάρα, αυτή η λέξη. Και στο λέω απλά για να μην σου τα λέω εξειδικευμένα. Αν το παρατηρήσατε, στην ταστιέρα υπάρχουν οι άσπρες υβούλες. Πάνω σε κάποια τάστα, βλέπετε που είναι τα κυκλάκια τα άσπρα, σαν τελείες. Αυτά είναι πάντα στα ίδια νούμερα. Δηλαδή, στο τρίτο τάστο, στο πέμπτο τάστο, στο έβδομο τάστο, στο ένατο, στο δωδέκατο, εδώ, δώδεκα, όχι, ψέματα, εδώ. Εδώ που είναι τα δύο, το διπλο, που θα δείτε δύο τελίτσες, είναι πάντα το δωδέκατο τάστο. Να το θυμάστε αυτό. Χρήσιμο, πιστέψτε με. Το δωδέκατο. Μετά είναι στο 15ο, 17ο και το 17ο, εγώ προσωπικά σπανίως να το έχω πατήσει. 17ο. Τώρα αυτή η κιθάρα δεν έχει κόψιμο. Υπάρχουν κιθάρες που εδώ είναι κοφτές. Εδώ το ξύλο είναι έτσι. Έτσι. Κόβει. Δηλαδή πάει το χέρι σου κι άλλο. Εδώ ας πούμε δεν έχει το ξύλο, κάνει σχέδιο έτσι. Κάτι, έχετε δει σε ηλεκτρικές τέτοια συνήθως που τα κάνουν. Που λέτε λοιπόν, αυτές οι βούλες βοηθάνε πάρα πολύ. Ειδικά έναν αρχάρι. Αυτές οι βούλες όμως υπάρχουν και από εδώ. Βλέπετε. Εδώ, 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 βλέπετε. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, όταν την κοιτάς από πάνω, πάλι έχεις την εννοιότητα. Α, το τρίτο, το πέμπτο, το έβδομο, ένατο, το δέκατο. Δηλαδή, φαίνεται πάλι. Υπάρχουν κιθάρες, αν έχετε δει, που δεν τα έχουν κάνει. Αν καταφέρεις να έχεις το νου σου χωρίς να βλέπεις τη βούλα, είναι το καλύτερο όλο. Ωστόσο, δεν είσαι κακός βλέποντας τις βούλες. Δεν πειράζει δηλαδή, παίζοντας με τις τελείες. Εξάλλου είναι και πολύ βολικό, όπως είπα. Για έναν αρχάριο δεν το συζητάμε. Εμένα μου αρέσει και αισθητικά. Ο καθένας τα γούστα. Έτσι. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα, όπως ξεκίνησα και εγώ ας πούμε και τα μάθαινα, στο 7ο τάστο είναι η νότα λα. Εδώ,
πατώντας τη μη χορδή, είναι η λάθη. Αυτό δηλαδή. Αυτή είναι η λάθη. Η νότα αυτή χρησιμεύει πάρα πολύ. Τώρα, αναλόγως τα είδη που σας αρέσουν, μπορεί να μην τύχει πολλές φορές στον δρόμο σας. Σε μένα προσωπικά χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, ας πούμε. Έτσι. Και είναι και βοηθητικά από θέμα αποστάσεων χεριού. Τώρα δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά όταν θα παίζετε, όταν θα έχετε να χρησιμοποιήσετε, να είστε εδώ στο δεύτερο και να πρέπει να πάτε στο 12ο και μετά στο 7ο, θα δείτε ότι το 7ο το πιάνει πιο εύκολα από όλα. Θα το παρατηρήσετε. Και μετά κάνετε και πατήματα. Δηλαδή πολύ εύκολες μελωδιούλες, όπως του Μπόμπι Σουγκαράκι, ας πούμε, ένα τέτοιο. Καταλάβατε, από την 7η φεύγεις γρήγορα. Δηλαδή, πας εύκολα στην 7η πίσω. Είναι και θέμα ύψους και χεριών και τα λοιπά, έτσι. Για ένα μέσο άτομο, νομίζω ότι εδώ είναι το πιο απλό πιάσιμο. Κοντά σου, κοντά στο σώμα σου, κοντά, είναι κοντά σου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο απλό. Και το πιο χαμηλό, εύκολο. Το μακρύ είναι το πιάσιμο και καλά το δύσκολο. Ωστόσο, θα δείτε ότι μετά δεν τρέχει τίποτα για κανέναν. Αυτά. Χαιρετώ και από το δεύτερο βίντεο. Θα κοιτάξω το τετράδιό μου να δω τι έχω γράψει για την πορεία. Γιατί και εγώ τα βλέπω τώρα και τα παίρνω στο μυαλό μου. Έτσι. Έχει πέσει και ο φωτισμός για τα καλά έξω πλέον, έχει νυχτώσει. Και ίσως να μην φαίνεται ωραίο. Αλλά θα βγάλω, αν μπορέσω, πάλι άλλο ένα. Προς το παρόν, σας χαιρετώ.